Υπάρχει μία αλήθεια που γιώνεται από τον ουρανό και χρειάζεται να τη συναντήσουμε. Ανάμεσα αυτήν την αλήθεια που ακούσατε και σε εμάς που ζούμε στη γη ως άνθρωποι, υπάρχει διαστρέβλωση. Ό,τι ακούσατε, αν περάσει μέσα από το νου, θα διαστρεβλωθεί, γιατί θα ψάξετε να βρείτε κοινά σημεία. Με αυτά που έχουμε εμείς μέσα μας ως πιστεύω. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει και η διαστρέβλωση. Ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται ο καθένας και μπορεί και αισθάνεται την αλήθεια, λαμβάνει και την ενέργεια. Όταν λαμβάνεις την ενέργεια, δεν σχεδιάζεις. Συμβαίνει μέσα σου μια αλλαγή και αύριο το πρωί είσαι κάποιος άλλος. Μπορείς να κρατήσεις την ενέργεια σε απόσταση, αν είσαι κλειδωμένος στο νου σου. Αυτή θα ρέει και θα περνάει έξω από το σώμα σου, σαν το μπουκάλι που είναι κλειδωμένο με ένα καπάκι. Έτσι, ανάλογα με ό,τι επιτρέπεις εσύ να περάσει μέσα σου, τόσο συμβαίνει και μία αλλαγή. Έτσι, εγώ θα ξεκινήσω με τις διαστρεβλώσεις. Μία προς μία. Έχετε διαβάσει ότι θα συμβεί η αποκάλυψη. Η αποκάλυψη ήδη συμβαίνει. Η αποκάλυψη είναι στην πραγματικότητα να εμφανιστεί ο δαίμονας στην επιφάνεια, από εκεί που ήταν κρυμμένος. Και ο Θεός, ώστε η κίνεργεια μέσα στον άνθρωπο να γίνει αναγνωρίσιμη. Έτσι, αυτή είναι η αποκάλυψη η οποία συμβαίνει. Και γιώνεται, τη ζούμε πλέον. Άρα αυτή είναι η πρώτη διαστρέβλωση, για την αποκάλυψη την έχουμε ντύσει με φόβο. Ο νους το έχει κάνει επίτηδες. Θα κλάψουνε μανούλες και θα γίνουνε καταστροφές. Αυτή είναι η διαστρέβλωση της αποκάλυψης. Στην πραγματικότητα υπάρχουν επιλογές και αποφάσεις αν οι άνθρωποι θα παραμείνουν στη γη με την ψυχή τους για να ζήσουν μία νέα ζωή. Εμείς που είμαστε αυτή την εποχή στη γη θα ζήσουμε δύο ζωές. Μία με θάνατο και μία με ζωή. Εάν βέβαια το θελήσουμε. Για να λάβεις όμως μία νέα ζωή χρειάζεται πρώτα να δεχθείς το θάνατο. Δεν μπορείς να κρατάς θάνατο και να θες να ζήσεις, αυτά τα δύο είναι ασύμβατα. Έτσι θα δείτε ότι η δεχτικότητα είναι εκείνη που θα σας οδηγήσει στη νέα ζωή. Πρώτα θα δεχτείτε το σκοτάδι ως πραγματικότητα, ως περπάτημα, ως χάσιμο, ως βίωμα και μετά θα λαμβάνετε φως. Δεύτερη διαστρέβλωση είναι ότι ο δαίμονας ή το κακό είναι έξω από εμάς. Μόλις ακούσατε από ποια θέση κυριαρχεί στον άνθρωπο, δηλαδή καταλαμβάνει τον μυαλό. Έτσι, αυτό που έχει θεοποιηθεί στη γη είναι ο νους.
μπορούσα όλη αυτή τη διαδρομή που την ακούσατε να σας την περιγράψω βήμα-βήμα, δηλαδή το χάσιμο. Μπορούσα να σας περιγράψω πώς είναι να υπάρχεις και να παραδίδεις. Και μετά να αρνείσαι το χάσιμο. Το χάσιμο ξεκινάει γιατί θέλεις να είσαι κάποιος άλλος από αυτό που είσαι. Αυτή είναι και η πόρτα από την οποία χανόμαστε. Δηλαδή δεν μένουμε στη θέση μας, σε αυτό που είμαστε. Η τρίτη διαστρέβλωση είναι ότι κάποιος άλλος μας οδήγησε στο χάσιμο. Γιατί αρνούμαστε να δούμε ότι στη γη υπάρχει επιλογή και απόφαση, δηλαδή ένας εαυτός που αποφασίζει. Η ψυχή δεν αποφασίζει, μία απόφαση έχει μόνο. Ή θα μείνει στη γη ή θα αφήσει το σώμα. Άρα εγώ ως εαυτός, εδώ στη γη, έχω και επιλογή και απόφαση. Έτσι όπως είπα χθες με τη γέννησή μου, η γέννησή μου στη γη έρχεται μέσα από το θεϊκό φως, παίρνω θεϊκή ενέργεια και γεννιέμαι. Δεν μπορείς να γεννηθείς χωρίς φως. Αυτό δεν γίνεται. Η γέννηση και η δημιουργία είναι θεϊκής δυνατότητας και όχι του κακού και της άρνησης. Όμως έτσι θα λάβεις και την άρνηση τη γη μαζί με τη γέννησή σου. Οπότε μέσα στο σημείο που είναι το μυαλό σου θα λάβεις και την άρνηση. Εσύ ως εαυτός, όπως περπατάς, θα παίρνεις αποφάσεις. Άρα το ερώτημα είναι πού στρέφεις την πλάτη. Θα πάτε σε μια στιγμή στη ζωή σας που στρέψατε την πλάτη στη ζωή και αποφασίσατε να είστε κάτι άλλο. Αυτό μέσα έχει όλες τις επιλογές από τη σχέση, την εργασία σας μέχρι και τον τρόπο που θα ζήσετε. Για να αρχίσετε να απενοχοποιήσετε, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί το γνωστό στον άνθρωπο είναι να γυρίζει την πλάτη στο φως και στο Θεό. Αυτή η διαδρομή έχει περπατηθεί από τον πρώτο άνθρωπο, άρα έχει οριστεί ένα μονοπάτι. Έτσι, το ζητούμενο δεν είναι αν τυχόν έχετε γυρίσει την πλάτη, το ζητούμενο είναι αν θα σταθείτε για να δείτε ότι η πλάτη είναι γυρισμένη στο φως, τιμά στο νου, την άρνηση που έχεις μέσα σου και αν θες να σταματήσεις και να μπεις σε άλλο δρόμο. Αρχίζω να σας περιγράφω τι κάνει ο νους που έχουμε μέσα μας. Για να δείτε πώς του δίνουμε τη δύναμη να πυροβολεί την ψυχή μας.
δύναμη που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους είναι αυτή που χρειάζεται για να ζήσουν στη γη, όπως εκείνοι θέλουν. Αυτό δεν το ξεχνάτε ποτέ. Το θέλω βέβαια μπερδεύεται με την επιθυμία του μυαλού, γιατί φαντάζεσαι ότι θες να είσαι κάποιος άλλος. Και έτσι βάζεις όλη τη δύναμη σε επιθυμίες. Στην πραγματικότητα το κάνεις αυτό για να μπορέσεις να αποδείξεις ότι έχεις δύναμη. Άρα η πρώτη αμφισβήτηση είναι η δύναμή σου. Αυτή τη δύναμη λοιπόν την παίρνει ο νους και αρχίζει να σε πυροβολεί. Θα σας πω τι κρύβεται πίσω από όλο το χάσιμο της διαδρομής. Είναι ότι εσύ θέλεις να έχεις τον έλεγχο. Έχοντας την ίση το νου, πιστεύεις ότι είσαι ο άρχον, δηλαδή πάνω από όλους και μπορείς να ελέγξεις τη ζωή. Πάρε το χρόνο σας να αισθανθείτε ότι από εκεί ξεκινάει και το χάσιμο, γι' αυτή είναι και η ρίζα στην πραγματικότητα του άρχοντα. Θεωρεί ότι μπορεί να είναι πάνω από το Θεό. Έτσι θα δείτε τη ζωή σας σαν μια προσπάθεια να μπορείτε να έχετε τον έλεγχο. Γι' αυτό και η εκφράση είναι «θέλω να έχω τον έλεγχο της ζωής μου». Θέλω να έχω τον έλεγχο του εαυτού μου και αν μπορώ να ελέγξω και τους υπόλοιπους. Αν μείνετε λίγο θα δείτε ότι αυτό σας είναι ένα γνώρισμα. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει θυμώνετε. Τόσο ο θυμός είναι ο κατασκευαστικός θυμός του δαίμονα. Γιατί κάτι του ξεφεύγει. Έτσι, να μπορέσετε να ελέγξετε τη ζωή και τους άλλους, θα χρησιμοποιήσετε όλα τα κόλπα τα οποία εκείνος έχει κατασκευάσει. Μπορεί να θες να κλαις για να σε λυπηθούνε, να κάνεις ό,τι φοβάσαι για να μην λαμβάνεις την ευθύνη και να εκφοβίζεις μέσα από το θυμό. Στην πραγματικότητα θέλεις να ξεγελάσεις και να ελέγξεις για να πας τα πράγματα εκεί που θέλει ο νους. Άρα όλη η θέληση που την πήρε ο νους αρχίζει και γίνεται τρέλα. Οπότε το πρώτο χάσιμό μου ήταν όταν άρχισα να συνειδητοποιώ τη δύναμή μου. Αυτή εγώ την απεμπόλυσα. Εάν σου πω ότι έχεις δύναμη, θα σας πω γιατί θα την αρνηθείτε. Γιατί για να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη, χρειάζεται να είσαι με ευθύνη στη γη. Οπότε πρώτα αρνείσαι την ευθύνη και μετά αρνείσαι και τη δύναμη.
Αφού λοιπόν εσύ ως αυτός στη γη αρνείσαι την ευθύνη και αρνείσαι και τη δύναμη που σου έχει δοθεί, τότε την παίρνει ο νου σου και αρχίζει και σε πυροβολεί. Πρώτα πυροβολεί εσένα τον ίδιο. Δηλαδή το φως που έχεις μέσα σου, την ψυχή σου. Και ξεκινάει η καταστροφή. Η καταστροφή για την οποία μιλάμε είναι στην πραγματικότητα το μέρος του φωτός που χάνεις, το μέρος της ψυχής που χάνεις. Πάνω στην καταστροφή, ο δαίμονας βάζει την ικανοποίηση και την κοροϊδία. Έτσι, την ώρα που σε καταστρέφεις με τη δική σου δύναμη, δηλαδή στην πραγματικότητα αυτοκτονείς, απλά δεν έχει συμβεί ακόμα η αυτοκτονία. Βήμα-βήμα συμβαίνει αυτό. Τότε εσύ, επειδή ακριβώς έχεις αρνηθεί αυτό που είσαι, ικανοποιείσαι με αυτό που σου συμβαίνει και ταυτόχρονα κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Όλη αυτή είναι μια ψευδέστηση, είναι μια τρέλα. Εάν σου πω ότι είσαι τρελός, το ότι σε καταστρέφεις, το ότι σε άρνησε, εσύ θα γελάσεις. Και θα αρχίσεις να λες μέσα από την τρέλα σου πόσο καλά περνάς, πόσο ωραία είσαι, που απλά κατρακυλάς. Έτσι μετά αρχίζει να συμβαίνει μια ζωή χωρίς λογική. Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα ευφυής για να δεις ότι η ζωή σου δεν είχε λογική. Οπότε η επόμενη διαστρέβλωση είναι ποιος είναι τρελός. Εσείς θεωρείτε ότι τρελός είναι εκείνος ο οποίος περπατάει στο δρόμο και απλά παραμιλάει. Τρελός είναι εκείνος ο οποίος ζει μες στην καταστροφή, μες στη φαντασίωση και γελάει με αυτό που του συμβαίνει. Μπορεί να κλαις για αυτό που σου συμβαίνει, αλλά από πίσω κρύβεται η άρνηση. Μπορεί να λες ότι φοβάσαι, κρύβεται η άρνηση. Μπορεί να λες ότι είσαι θυμωμένος, αλλά κάνεις τα ίδια, κρύβεται η άρνηση. Δεν έχει τίποτα από αλήθεια αυτό, γιατί μέσα σου έχεις γυρίσει την πλάτη. Στην ευθύνη και στη δύναμή σου. Τώρα ο νους σου το μόνο που κάνει είναι να σε πυροβολεί. Όταν έχεις αυτό στη γη και υπάρχεις, για τον εαυτό σου χάνεις, μετά είσαι έρμεο. Ψυχή χωρίς τον εαυτό να βρίσκεται δίπλα και να παίρνει τις αποφάσεις ο εαυτός, να καθορίζει το πώς θέλει να ζει και να αγκαλιάζει τη ψυχή, η ψυχή είναι στην πραγματικότητα απροστάτευτη. Μετά με τον καιρό, όταν η κατρακύλα συμβαίνει, έχεις ξεχάσει ότι εσύ παρέδωσες τη δύναμή σου στο νου σου. Και μετά ασχολείσαι μόνο με τα αποτελέσματα. Έτσι ξεκινάει το δίκαιο και το άδικο, έτσι ξεκινάει το σωστό, το λάθος, έτσι ξεκινάει η κρίση, έτσι ξεκινάνε όλα τα κακά, δηλαδή τα συναισθήματα. Και έχεις ξεχάσει τη στιγμή που παραδόθηκες. Ακόμα και το να ξεχάσω στην πραγματικότητα είναι μία άρνηση. Δεν μπορείς να ξεχάσεις. Υπάρχει μέσα σου. Είναι καταγεγραμμένο. Γνωρίζεις ακριβώς τη στιγμή, την ώρα, το λεπτό, το δευτερόλεπτο που γύρισες την πλάτη στον εαυτό σου.
άφησες δηλαδή εκείνον με τον οποίο θα περπάταγες στη γη, την απόφαση και την ευθύνη. Μόλις αφήσεις την απόφαση, τότε φτάνεις στο σημείο να ρωτάς τους άλλους τι αποφασίζουν. Και όταν αφήσεις την ευθύνη, τότε γίνεσαι υπερυπεύθυνος μέσα από την υποχρέωση και όχι μέσα από την ευθύνη της ζωής σου. Όλο αυτό το κάνεις ψεύτικη αξία. Και εσύ νομίζεις ότι έχεις αυτό. Νομίζεις ότι έχεις αυτό. Έτσι ο εαυτός γίνεται μια καρικατούρα και εσύ θες να της δώσεις αξία. Δεν έχεις αυτό. Δεν έχεις απόφαση, την έχεις παραδώσει, δεν έχεις ευθύνη, την έχεις παραδώσει και τη δύναμή σου την αφήνεις στο νου σου. Ο νους που έχει καταλάβει το μυαλό σου θα αντιδράσει. Εγώ δεν έχω αυτό. Αν με τον εαυτό κοίταγες προς την ψυχή σου, θα ήσουν γεμάτος δύναμη και ενέργεια. Θα είχες θέλω, θα δημιουργούσες, θα είχες συστήματα. Ο εαυτός αγκαλιάζει την ψυχή και με αυτό περπατάς στη γη. Η επόμενη διαστρέβλωση είναι ότι όλοι μετά αναζητάμε το φως το οποίο εμείς ήδη έχουμε καταστρέψει. Μέσα από τις επιλογές το αναζητούμε και έρχεται ο νους και μας δίνει νέες διεξόδους για να λάβεις την απόδειξη και το φως πίσω. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη φαντασίωση. Αυτές είναι οι επικλήσεις. Τεχνικές, οι θρησκείες. Με αυτόν τον τρόπο, ό,τι δύναμη έχεις, θα τη δώσεις πάλι εκεί, την υπόλοιπη. Δηλαδή πάλι σε ένα νου έξω από εσένα. Ακόμα άρνησε τη δύναμή σου. Ακόμα πιστεύεις ότι κάποιος άλλος έχει τη δύναμη να αφαιρέσει το δαίμονα από μέσα σου. Έτσι ξεκινάει καινούριο κύκλος χασίματος. Γιγαντώνεται πάλι ο νους, παίρνει τη δύναμη και ξανακάνει τη δεύτερη επίθεση. Την τρίτη, την πέμπτη, την εκατοστή. Εσύ ως ομοίωμα με την ψυχή σου μέσα μικραίνεις ακόμα περισσότερο. Τώρα το σώμα σου πια υπάρχει, αλλά το ομοίωμα έχει συρρυκνωθεί. Εκείνο το μέρος του μειώματος που θα χαθεί θα αρχίσει να εκφράζεται και στο σώμα. Ως έκφραση.
Είναι σαν να κόβεις ένα χέρι από την ψυχή, εσύ να μην αισθάνεσαι το κλάμα της ψυχής, ο πόνος περνάει μέσα, τότε θα φτάσει στο σημείο που θα χάσει και το εξωτερικό σου χέρι. Ασχολείσαι πάλι με το σύμπτωμα και θα ξεχάσεις τη στιγμή που έστρεψες μέσα από τις επιλογές σου και επέτρεψες στο νου σου να σε πυροβολήσει. Ό,τι περιγράφω είχε και δραματιστεί στη ζωή, μην ψάχνετε μέσα από τη φαντασίωση. Εάν είσαι εσύ ένα σώμα με πλήρη νου και με ελάχιστη ψυχή, τότε πυροβολείς πρώτα τους άλλους. Για να κλέψεις αυτό το οποίο εσύ έχεις ήδη χάσει. Αν είσαι ένας εαυτός που έχεις μία ψυχή και συνάντησες έξω ένα νου, του παρέδωσες τη δύναμη, έχασες τη λογική σου και εκείνος στη ζωή σου μπήκε μπροστά από εσένα. Ζούσε μέσα από εσένα, έχασες μέρος της ψυχής σου. Απλή εκδραμάτιση. Οι αποκαλύψεις ποιες είναι? Οι αποκαλύψεις, άσχετα σε ποια από τις δύο καταστάσεις βρίσκεσαι, γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο αν είσαι ο επιθετικός νους σε σώμα ή αν είσαι η ψυχή που πυροβολείσαι. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Πάλι ο νους θα κάνει μια σύγκριση για να μπορέσει εκείνος που είχε ψυχή και πυροβολούταν από ένα νου που ο ίδιος ο εαυτός το επέτρεψε, θα μπαίνει στις δικαιολογίες, στις κρίσεις για να μην δει ότι έδωσε στον άλλον τον εαυτό, την ευθύνη, την απόφαση. Γι' αυτό και ο νους τι κάνει? Επειδή είναι πανούργος, κρίνει και τιμωρεί αυτό που πυροβολάει. Με αυτόν τον τρόπο κρύβεται. Έτσι ο νους, βάζοντας την κρίση πάνω του, λέγοντας τον εαυτό του κακό, λέγοντας ότι είναι η καταστροφή, κρύβεται ακόμα περισσότερο τι? Η αλήθεια. Εγώ έχω εαυτό, εγώ έχω δύναμη, εγώ έχω απόφαση, εγώ έχω ευθύνη. Δηλαδή τι κρύβεται? Ο άνθρωπος. Έτσι αρχίζει η ψυχή και παίρνει βιώματα που δεν ήρθε να ζήσει γι' αυτό. Έτσι μόλις εικνωθεί, χρειάζεται να αποχωρήσει. Να
Ακόμα και εκεί υπάρχει διαστρέβλωση. Είχε τη δύναμη να αυτοκτονήσει. Θαυμάζουμε εκείνους που καίνε την ψυχή τους. Έτσι, αν γυρίσετε πίσω, θα δείτε όλη τη διδασκαλία ότι την έχετε περπατήσει. Μία διαδρομή χασίματος. Και τώρα τι χρειάζεται να λάβω? Να λάβω την αλήθεια. Μα πώς μπορείς να λάβεις την αλήθεια χωρίς δεχτικότητα? Έτσι, αν έρθω και σου πω δεν είσαι αυτό, θα αντιδράσεις. Εάν σου πω ότι είσαι στο χάσιμο, θα φωνάξεις. Εάν σου πω ότι τα έκανες όλα λάθος, θα φύγεις. Εάν σου πω ότι είσαι δυνατός για να μπορέσει το σήμερα να αλλάξεις, θα το αρνηθείς. Εάν σου πω δώσ' μου τον έλεγχο, το νου σου δηλαδή, θα πεις κι εγώ πώς θα ζήσω. Εάν σου πω ότι η ψυχή σου πονάει, θα μπεις στο κλάμα του μυαλού σου. Εάν σου πω ότι έχεις μικρή ψυχή, θα μπεις σε σύγκριση. Έτσι, χωρίς δεκτικότητα, θέλουμε ένα ψέμα. Το ψέμα είναι ότι είσαι όμορφος, είσαι ικανός, είσαι έξυπνος, είσαι δυνατός, είσαι θεός. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Τα έχεις κάνει όλα σωστά, οι άλλοι φταίνε. Εσύ δεν έχεις καμία ευθύνη, απλά συνέβηκαν, έτσι είναι ο κόσμος. Και έτσι ο νου συνεχίζει να σου παίρνει τη δύναμη. Για να συνεχίσει τι, την επανάληψη. Την κατηφόρα. Αλλά για ποια ψυχή να μιλήσω? Οπότε θα πω για τη δική μου αλήθεια ως βίωμα. Όταν η Χριστίνα συνδέεται και γιώνει όλη την αλήθεια, εγώ αυτό που κάνω να το βάζω στη ζωή μου. Κοιτάω σαν αίσθηση αν αυτό μου λέει κάτι.
Τα βλέπω ένα-ένα τα βήματα. Το πρώτο λοιπόν που θα σας πω ως βίωμα ήταν ο θυμός. Όταν το άκουγα, ο θυμός μέσα μου μεγάλωνε. Η τάση ήταν ο νους μου να πάρει αυτό το θυμό και να το πάει απέναντι στο Θεό. Πώς επέτρεψες να συμβεί αυτό το χάσιμο? Την τάση. Πίσω από αυτή την τάση κρύβεται μία άρνηση να πάρω την ευθύνη ότι εγώ κάθε φορά που συνέβαινε ένα γεγονός συναντούσα ένα νου σε σώμα κάθε φορά. Δεν υπήρξε ούτε μία φορά που να γυρίσω την πλάτη μου σε ένα νό. Μπορεί να συνάντησα έναν άνθρωπο με νου που να ήθελε να με βάλει στη λήψη. Άνοιγα. Να με φόβιζε. Άνοιγα. Να ένιωθα αισθήματα. Άνοιγα. Του τ' άδυνα. Να πέρναγε μέσα μου στιγμή που βίωνα τη δύναμη ότι μπορώ να γυρίσω όλο τον κόσμο ανάποδα. Το αρνιόμουν. Έτσι όσο δεν άφηνα ο νους μου να πάρει αυτό το θυμό, μέσα μου μεγάλωνε. Μόλις μου πήρα την ευθύνη, άρχισα να πηγαίνω στις στιγμές της ζωής μου και έβλεπα ότι πάντοτε μου συνέβαινε αυτό που εγώ ήθελα. Δηλαδή, πριν συναντήσω το έπαθλο, είπα ότι εγώ θέλω να είμαι ο καλύτερος. Πριν συναντήσω τη λύπηση σε σώμα, εγώ είπα δεν θέλω να είμαι χαρούμενος. Και όταν συνάντησα μέσα μου τη δύναμη, τη σκόρπισα. Σε όλους τους άλλους, ποτέ δεν τη γεύτηκα. Ποτέ δεν τη χρησιμοποίησα για εμένα. Ποτέ. Αυτό με έβαζε ακόμα περισσότερο σε ένα εσωτερικό θυμό.
γιατί αυτός ο Δημός θα σας πάει στην αναγνώριση. Της αλήθειας. Όσο είμαι εκεί, η τάση του νου είναι να μπω στη μάχη, να μου πάρει αυτό το θυμό και να επιτεθώ. Είναι η τάση αυτή. Υπάρχει και άλλη τάση, να σου πάρει το θυμό και να μπει στο κλάμα. Του νου σου βέβαια. Όσο μένεις στη θέση σου, αυτός μεγαλώνει και σου αποκαλύπτει περισσότερο την αλήθεια. Και η ευθύνη μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Με τη δύναμή μου έγιναν όλα αυτά. Ο νους ακόμα επιτίθεται, θέλει να σε πάει στην εκδίκηση. Τώρα που έχεις δύναμη, εκδικήσου. Τώρα που αναγνωρίζεις τη δύναμη που έχεις, στρέψ' τη πάλι ενάντια, σε μία ψυχή. Πάρε εκδίκηση. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να σε απομακρύνει ακόμα περισσότερο από την αγάπη. Άρα είσαι ακόμα μέσα μου και με σπρώχνεις. Έξω από εμένα. Όμως η δύναμη είναι για να μένω στη θέση μου. Δεν κουνιέμαι. Δεν αντιδρώ. Δεν κάνω ακραίες πράξεις απόδειξης. Έτσι όμως αρχίζει να μικραίνει. Γιατί δεν πήρε δύναμη. Έτσι καταστροφή δεν συμβαίνει. Περνάει η μπόρα. Και μετά αναδύεται το θέλος σου. Μετά μπαίνει στο τι θέλω για μένα. Γιατί τώρα είσαι εσύ και εσύ.
Έτσι με αυτόν τον τρόπο η τρέλα αρχίζει και μικραίνει. Δεν έχει τροφή. Γιατί ο νους δεν παίρνει δύναμη από τη θέληση για να στραφεί εναντίον σου. Έτσι μπορώ να γαλινέψω λίγο. Και αρχίζω να με ακούω. Από ό,τι περιέγραψα έκανα ακριβώς τα αντίθετα. 49 χρόνια. Όλα ανάποδα. Η δεκτικότητα δεν έχει κρίση. Έχει καθαρή αλήθεια. Δεν έχει ούτε καν ένα μορφασμό. Ούτε ένα σπάσιμο του προσώπου. Από το σώμα θα καταλαβαίνετε την κρίση. Ούτε ένα χλεβασμό, ούτε μία κοροϊδία, ούτε μία αποστροφή. Εγώ και η αλήθεια μου. Εγώ και η ευθύνη μου. Και μόλις δεχτείς το σημείο στο οποίο έχεις βρεθεί, ωραία, βρέθηκα εδώ. Τότε ο Θεός σου λέει τι θέλεις. Ο λόγος που το πονηρό έχει θεοποιήσει τη δύναμη είναι γιατί αυτή είναι η τροφή του. Ο Θεός ποτέ δεν θα σου πει αν θέλεις δύναμη. Θα σου πει τι θέλεις. Και εσύ γνωρίζεις ότι αυτό που θέλεις με τη δύναμή σου μπορεί να συμβεί και το άρνησες. Κάθε φορά που με ρώταει ο Θεός τι θέλεις, εγώ μίκρανα το θέλω μου. Το μίκραινα. Και οπότε ήθελα την απόδειξη το μεγάλο.
Και στις δύο περιπτώσεις αρνιόμουν να αισθανθώ. Ότι θέληση και θέλω, εάν ενωθούνε, συμβαίνει. Έτσι αφήστε την ψυχή εκεί που είναι, γιατί αυτός που θα τη συναντήσετε είναι ο εαυτός, όχι το μυαλό σας. Δείτε ότι τους δαίμονες τους ταΐζουμε με τη θέλησή μας. Και νιώστε την ικανοποίηση που παίρνετε όταν αυτοί μεγαλώνουν. Έτσι η αποκάλυψη θα είναι η αποκάλυψη των δαιμόνων. Και αλήθεια είναι ο άνθρωπος με δύναμη. Και να είστε έτοιμοι για αυτό που θα συμβεί. Όσο το φως δυναμώνει, αυτός που θα στρέψει τον εαυτό του ενάντια στην ψυχή του, όλη η δύναμη θα πάει στους δαίμονες. Άρα θα εκφράζεται. Και εκείνος που θα λαμβάνει τη δύναμη για να περπατήσει, θα ζήσει μία νέα ζωή. Άγνωστη σε σχέση με το παρελθόν. Κλείνω με εμάς. Επειδή περπατάμε την έκφραση αλήθειας σε όλα τα επίπεδα. Χριστίνα είναι ο μόνος άνθρωπος στη γη που μπορεί και συνδέεται με το Θεό.
Αυτό το κάνει για να μας δείξει πράγματα. Για να λάβουμε εμείς οι άνθρωποι. Άρα ο Άγγελος του Θεού είναι στη γη, σε σώμα. Ή θα το διαστρεβλώσουμε, ή θα το δούμε ως δώρο. Ή θα το πολεμήσουμε, ή θα το λάβουμε. Ή θα το αρνηθούμε, ή θα περπατήσουμε. Εγώ τώρα. Εγώ 49 χρόνια έχω ζήσει όλες μου τις ζωές. Έχω κάνει όλα τα λάθη που έχω κάνει ως βίωμα σε όλες μου τις ζωές. Σήμερα μπορώ να δεχτώ τον Αδάμος αίσθηση. Έχω ακόμα μία μικρή αντίσταση. Θα σας πω ποια είναι. Μέσα από το νου μου θα ήθελα να τον φτιάξει τέλειο από την αρχή. Χρειάζεται να δεχτώ τη διαδικασία, την εξέλιξη, την αλλαγή. Ο νους που είναι ο άρχον θέλει να είναι ο πρώτος και ο τέλειος. Το χρειάζεται να το αφαιρέσω. Με τον Πέτρο έχω τελειώσει. Γιατί έχω αφαιρέσει τον Κύριο από τις διδασκαλίες. Την ενοχή των αρνήσεων. Τρεις αρνήσεις ο Αδάμ, τρεις αρνήσεις ο Πέτρος. Και στα 49 χρόνια έχω δει τις τρεις βασικές μου αρνήσεις. Έτσι, αναγνώριση είναι ότι έχω τη δύναμη όπως και εσείς ή για καταστροφή
ή για δημιουργία, ή για θάνατο, ή για ζωή. Σωστά περπατήθηκε η καταστροφή και ο θάνατος. Και επιστρέφουμε 2 χρόνια πριν, η απόφαση εκκρεμεί. Τότε με το μυαλό δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε. Έτσι ο Θεός θέλησε την αλλαγή και πριν γεννηθώ είπα αυτή είναι δικιά μου ευθύνη και κανενός αλλού. Μπείτε σε αυτό για να μπορέσετε να τιμήσετε τη δύναμη. Έτσι εγώ, Δαβίδ, η πρώτη ψυχή, ο πρώτος άνθρωπος, σφραγίζω τη στιγμή της αναγνώρισης της διαδρομής. Νους θέλεις ψυχή. Στο όνομα του Θεού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στο όνομα μου Δαβίδ, του Ιού του επί της γης. Στο όνομα της Χριστίνας της κόρης του. Στο όνομα του Ιάσουνα και του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά επιστρέφουν με αναγνώριση του Δημιουργού. Το φως ο Πατέρας, Μητέρα η Παναγία, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εγώ άνθρωπος, με θέληση, Χριστίνα ο Άγγελος. Ο Ιάσονας και το Άγιο Πνεύμα. Οι ψυχές με δύναμη, έργο και ζωή στη γη. Αμήν.